Εμπρός. Πάτρο κλώρισε. Ορίστε. Αυτός δεν τον έχω για βιάστη. Τον έχω να πάει να φουντάρει μόνος. Υπάρχουν και τέτοιοι. Εμπρός. Τι νομίζετε ρε παιδιά, ότι επειδή μιλάμε για ομάδες δεν βγαίνει και η τέτοια του κάθε ανθρώπου που παίρνει εδώ τηλέφωνο. Απλά κοιμούνται και οι ψυχιάτροι και η αστυνομία κοιμούνται. Εδώ, άμα κάτσουνε, έχουν βγάλει 10 βιαστές και 10 δολοφόνους. 21 χρόνια. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Ναι, γεια σας. Γεια. Θα μιλήσω με τον κύριο Ντάγκη. Σήμερα. Συγγνώμη. Σήμερα θες να μιλήσεις. Ναι, σήμερα. Δεν γίνεται κατά την Τετάρτη γιατί έχει πολλή δουλειά. Τι εννοείται. Να πας την Τετάρτη. Α, από Κύπρο είμαι Ολυμπιακός και εγώ. Από Κύπρο. Ναι. Ήρθα φέτος για σπουδές στην Αθήνα και ένα πράγμα έχω να πω εγώ. Με πήρε ένας φίλος στη λεωφόρο και αλλαξοπίστησα. Μπράβο. Εσείς, άκουσε με φίλε. Επειδή μου έχει τύχει να πάω, έχω πάει γύρω στις 8 φορές στην Κύπρο. Έχω δει λεβέντες και Κυπρίους. Λεβέντες. Και Ολυμπιακούς και οι άλλες ομάδες, εντάξει. Έχω δει όμως παλικάρια, Κύπριους. Και οι γονείς τους πολεμάγανε τότε το 1974 στην Κύπρο. Αλλά όταν είχα πάει Κύπρο την τελευταία... Όχι, δεν θυμάμαι αν είναι την τελευταία φορά. Ένας Κύπριος Ολυμπιακός, που είχε και το σύνδεσμο, δεν από το όνομα του, μου είχε δείξει έναν Κύπριο που από Κύπριος έγινε Τούρκος. Καταλαβες. Έτσι είσαι κι εσύ. Δηλαδή δεν είναι κακό που έγινε σε άλλη ομάδα. Αλλά, κοίτα, εσένα σε έχω, εσένα να γίνεις και Τούρκος. Όπως έγινε εκείνος ο Κύπριος. Γιατί και εκείνος ο Κύπριος Ολυμπιακός ήταν και έγινε Παναθηναϊκός. Και μετά έγινε και Τούρκος. Τώρα είναι Γαλατασαράι. Εντάξει, μπάσταρδε. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Ναι. ΠΑΟΚ Κώστας από Σέρες. Ναι. Λοιπόν, θα κάνεις ησυχία γιατί εγώ... Ρε αγαμίσου εσύ και η ησυχία σου. Ρε αγαμίσου ρε ακάνε. Τι ομάδα, δεν μας είπε την ομάδα. Πάω. Βρε αγαμίσου, ρε. Εδώ, ρε, εδώ. Βρε αγαμίσου, συγκεντούμπα όλοι. Κοίτα, ρε, μη σε γαμίσουνε, σε πιάρουνε χμάλωτο τώρα, μήπως γίνουνε τίποτα εκεί με οι Τούρκους, σε πάρουν και σε γαμάνε οι Τούρκοι στο κελί το 4. Εμπρός. Άζακη μου, τι κάνεις. Καλά, όνομα. Για μίλα μου λίγο για δημοκρατία. Τι να πούμε. Μίλα μου λίγο για δημοκρατία. Τι λέει, μωρέ. Τι ομάδα είσαι, τι να πω, ρε. Τι είναι αυτός, ρε. Ρε φιλαράκο, πες τι ομάδα είσαι, ρε. Ναι, πάμε σε άλλη γραμμή. Εμπρός. Ναι. Τι τραβάμε, ρε παιδιά. Εντάξει, έτσι είναι η ζωή, ρε παιδιά. Τι νομίζετε, ότι όλα είναι με λιγάλα. Μην κοιτάτε εμείς οι Ολυμπιακοί που 25 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει. Τα τελευταία δεν βάζω πιο παλιά, μη σας τυρανάω. 22 πρωταθλήματα. Η ΑΕΚ πήρε το 94 και έχουν περάσει 28 χρόνια μέχρι το 2022 από το 94 και έχει πάρει ένα. Δηλαδή, να το πω αλλιώς. Φανταστείτε τώρα, να μην έχεις να πάρεις τσιγάρα, να είσαι μέσα, να υπάρχει πανδημία, να μην μπορείς να βγεις από το σπίτι σου. Να έχεις κορονιό, να είσαι καεκτζής ή Παναθηναϊκός ή ΠΑΟΚ. Ό,τι το χειρότερο. Δηλαδή, δεν σου φτάνουν όλα αυτά που έχεις τραβήξει 25 χρόνια. Σου τύχε να έχεις και κορονιό, να έχεις και να είσαι στο σπίτι. Έτσι, δεν υπάρχει. Εμπρός.